Μου λείψε. Και εμένα. Πώς είσαι? Τώρα που με ρωτάς είμαι καλά. Δεν πέρασες καλά όμως καθόλου την τελευταία εβδομάδα? Όχι, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για μένα. Ναι. Πραγματικά, δεν μπορώ, θέλω λίγο να το πάρουμε από την αρχή το πράγμα. Ναι. Δηλαδή είσαι σπίτι σου, κοιμάσαι, ξυπνάς ένα πρωί και δεν έχεις πρόσβαση στο λογαριασμό στο Instagram. Δεν ήμουν υποψιασμένη. Είναι αυτό που λέμε με πιάσαν στον ύπνο. Κάπως έτσι λειτουργούν οι hackers. Mm-hmm. Έγινε αυτό που λέμε phishing σε αυτή τη γλώσσα. Mm-hmm. Σε ψάρεψαν. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι με πολύ μεγάλη ευκολία πια μπήκαν στο λογαριασμό μου. Και θέλω να σου πω ότι τη στιγμή που άνοιξα το Instagram και στην εικόνα του προφίλ μου είδα την εικόνα του Κεμάλα Ατατούρκ μπροστά από μια τουρκική σημαία. Και φυσικά όλα αυτά που ακολούθησαν ήταν σοκαριστική. Οι επιτίδοι είχαν πρόσβαση σε 167.000 ανθρώπους στην Ελλάδα, ναι, ώστε να περάσουν τα δικά τους μηνύματα, mm-hmm, τα εθνικιστικά. Ένα άκρος προσβλητικό περιεχόμενο για την Ελλάδα. Λίγο φοβήθηκα. Φοβήθηκες για την ασφάλειά σου, για την οικογένειά σου? Φοβήθηκα γιατί αφού κοίταξε τα μηνύματα που έλαβα, ναι, εκείνο το βράδυ, σου προκαλούσαν φόβο. Ξέρεις ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο φανατισμένοι, είναι ποτισμένοι με μίσος. Θέλω να σου πω ότι μόλις ανέκτησα ξανά το λογαριασμό μου και μπήκα πλέον, ναι, για να δω τι έχει συμβεί, ναι, και έλεγαν ότι τα καταφέραμε, πήραμε το λογαριασμό της σκύλας, της Ελληνίδας, τέτοια πράγματα. Καταλαβαίνεις, ναι, ότι όλο αυτό έχει επιπτώσεις στην ψυχολογία ενός ανθρώπου. Αστειεύεσαι, είσαι και μητέρα με δύο παιδιά, έχεις την οικογένειά σου, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει από τη μία στιγμή στην, ναι, άλλη. Ο Βαγγέλης τι σου είπε γι' αυτό? Ο Βαγγέλης θορυβήθηκε πάρα πολύ, όλη μου η οικογένεια, γιατί αυτοί οι επιτίδοι, οι δράστες, εν πάση περιπτώσει, όπου έβρισκαν στο Instagram λογαριασμούς με το ίδιο επίθετο με μένα, άρχισαν να εκβιάζουν, να στέλνουν απειλητικά μηνύματα στον μπαμπά μου, στις ξαδέρφες μου. Θέλω να σου πω ότι είχα στο πλευρό μου τη δίωξη, και οι άνθρωποι σχεδόν με διαβεβαίωσαν ότι δεν ήταν προσωπικό, ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε οποιαδήποτε άλλη Ελληνίδα ή Έλληνα, που είχε ένα σημαντικό αριθμό ανθρώπων. Και έτσι καθησυχάστηκα. Εσύ τώρα, να σε πάω λίγο στα πιο ωραία έτσι χαρούμενα, είσαι διευθύντρια. Ναι, είμαι διευθύντρια. Διευθύντρια στο Queen.gr. Στο κορυφαίο γυναικείο site. Ναι. Και είναι κάτι που αγαπάω πάρα πολύ. Πόσες ώρες είσαι εδώ? Και νιώθω πολύ, ναι, δημιουργική. Είμαι αρκετές ώρες εδώ. Τα κορίτσια? Τα κορίτσια μου είναι πολύ καλά, ναι, μεγαλώνουν. Είναι η χαρά τη ζωή μου. Σε ποιον μοιάζουν, μαμά? Καλά, η μικρή. Το έχουμε μοιράσει. Έχει ενοχές που τις αφήνεις? Κάποιες φορές ναι. Κάποιες φορές ναι. Όμως φροντίζω να αναπληρώνω το χαμένο χρόνο με πολύ δημιουργικό χρόνο. Τρίτο παιδάκι? Ούτε καν. Γιατί ρε, παιδί μου, είσαι πολύ νέο παιδί ακόμα. Καλά, και ο Βαγγέλης, αλλά. Έχω λίγα χρόνια να ζήσω κι εγώ για μένα. Αν σου λέει κάτι αυτό.